Μου θύμισες αυτό το πάρα πολύ ωραίο που λέει «Καλύτερα να ζω μια ζωή σαν να υπάρχει Θεός και όταν πεθάνω να διαπιστώσω πως δεν υπάρχει, παρά να ζω μια ζωή σαν να μην υπάρχει Θεός και όταν πεθάνω να διαπιστώσω πως υπάρχει». Και για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου αυτό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, μπορεί όχι στην πλειοψηφία του, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος απασχολεί συνεχώς το μυαλό του με μια χαλήνοτη δραστηριότητα, είτε δουλεύει είτε κάνει πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να αποφύγει αυτή τη συνάντηση. Αυτή τη συνάντηση με τον εαυτό του, με τη ζωή, με το θάνατο. Και έτσι ζει σε μια έντονη δραστηριότητα, φοβισμένος και μερικές φορές μπορεί και να βαριέται κιόλας. Να βαριέται εύκολα. Οπότε ζει μια ζωή που χωρίς το Θεό όλα είναι δυνατά. Αλλά αυτό το όλα είναι πολύ τρομακτικό και πολύ πληκτικό. Και αυτό που λέω εγώ στο βίντεό μου είναι ότι με την πίστη αποφεύγεις να εξηγήσεις και να μπεις σε αυτό το τρυπάκι της λογικής αυτού του κόσμου. Γιατί για να φωτίσει κανείς τον κόσμο πρέπει πρώτα να τον απορρίψει ολοκληρωτικά. Και αυτό το θάρρος μόνο μέσω της πίστης στο Χριστό το βρίσκεις. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου.